Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και θα συνδεθούμε με τη συνάδελφο Άννη Χαραλάμπους για να μας δώσει την εικόνα από τις επιχειρήσεις. Άννη, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, Ξένια, κυρίες και κύριοι. Να κάνουμε αρχή με την πρώτη μας είδηση για σήμερα, Ξένια, και να αναφέρουμε ότι με διαγωνισμό προχώρησε η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας αναφορικά με την αγορά 24 smartphones με εκτιμόμενη αξία της 30.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπου σε αυτό το ποσό συμπεριλαμβάνεται και η παροχή επιδιόρθωσης ή και αποκατάστασης των προϊόντων μέχρι και τα 2 χρόνια. Επίσης, όπως αναφέρεται στα έγγραφα του διαγωνισμού, παρέχεται και η δυνατότητα για επιπρόσθετης αγοράς έως 20 smartphones εντός 2 ετών από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης. Και να αναφέρουμε επίσης ότι τίνεται να υποστηρίζει λειτουργικό σύστημα Android 11 ή νεότερο, ενώ οι συσκευές θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 64-bit οκταπύρινο επεξεργαστή με ελάχιστη συχνότητα ρολογιού 1,8 GHz και μέγιστη τουλάχιστον 2,9 GHz. Μάλιστα. Και πάμε στο μοναδικό έργο από τη Sheffield. Έχουμε και φωτογραφίες. Πολύ σωστά, Ξένια, τις νέες πολυτελείς ανεξάρτητες κατοικίες και διαμερίσματα που ανεγείρει στο λόφο του Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό παρουσίασε στην αγορά η Sheffield. Να αναφέρουμε ότι πρόκειται για ένα μοναδικό έργο, αφού βρίσκεται σε μία από τις ομορφότερες οικιστικές περιοχές της Λεμεσού, με θέα τη θάλασσα και σε μικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης. Και να αναφέρουμε επίσης ότι οι πολυτελείς κατοικίες και τα διαμερίσματα είναι 2 υπνοδωματίων και επίσης χαρακτηρίζονται από μοντέρνα αρχιτεκτονική και προσφέρουν όλες τις ανέσεις που επιζητούν οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές. Μάλιστα. Λοιπόν, ανοίγει νέο κλινικό δειγματοληπτικό κέντρο από ποια εταιρεία? Πολύ σωστά, η NIPT Genetics, Ξένια, ανοίγει το νέο κλινικό δειγματολογικό κέντρο και να αναφέρουμε ότι το δίκτυο κλινικών δειγματοληπτικών κέντρων της NIPT Genetics διευρύνει την παρουσία της εταιρείας στην Κύπρο με τη λειτουργία του νέου υπερσύγχρονου δειγματοληπτικού κέντρου στην Κοκκινοτριμηθιά. Να αναφέρουμε επίσης ότι το νέο κλινικό δειγματοληπτικό κέντρο προσφέρει ανώτερης ποιότητας υπηρεσίες υγείας με εύκολη πρόσβαση τόσο σε κατοίκους της Κοκκινοτριμηθιάς όσο και σε κοινότητες των ευρύτερων περιοχών. Επίσης, στόχος της NIPT Genetics μέσω της ολοένα και εντονότερης παρουσίας της στον χώρο των κλινικών εργαστηριών είναι να ανταποκρίνεται στις μεγάλες προκλήσεις του χώρου, παρέχοντας έτσι υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας, στο επίκεντρο των οποίων πάντα βρίσκεται ο ασθενής και οι ανάγκες του. Μάλιστα. Και πάμε να δούμε τώρα σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση. Τι προγράμματα υπάρχουν? Πολύ σωστά, Ξένια. Με ευκαιρία της επερχόμενης προθεσμίας για συμπλήρωση των απαραίτητων μονάδων συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης, η Ακαδημία Μάθησης και Ανάπτυξης της ΕΒ Κύπρου διαθέτει σε έκπτωση τα διαδικτυακά φορολογικά και νομικά προγράμματά της. Επίσης, να αναφέρουμε ότι αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ευέλικτη επαγγελματική μάθηση, η πρόσβαση στην πύλη προγραμμάτων της Ακαδημίας προσφέρει την ευκαιρία ασύγχρονης διαδραστικής εκπαίδευσης. Ενώ επίσης με προγράμματα επιμελημένα από εξειδικευμένους εκπαιδευτές, ο καταρτιζόμενος έχει τη δυνατότητα να εμβαθύνει τη γνώση του στους προσωπικούς ρυθμούς του. Μάλιστα, άρα περισσότερες πληροφορίες μπορεί κάποιος να βρει στην ιστοσελίδα της Brief για τα προγράμματα που προσφέρεται από την EY. Και να πάμε τώρα και σε ανακοίνωση από το CIIM. Πολύ σωστά. Το CIIM, Ξένια, συμμετείχε και φέτος στην εκστρατεία καθαρισμού Let's Do It Cyprus, καθαρίζοντας 2 πάρκα γειτονικά στις εγκαταστάσεις του. Να πούμε ότι το Let's Do It Cyprus αποτελεί μέρος της καμπάνιας Let's Do It World, μιας παγκόσμιας εκστρατείας καθαρισμού, που στόχο έχει να απαλλάξει τις φυσικές περιοχές του κόσμου από σκουπίδια. Ταυτόχρονα αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο εθελοντικό πρόγραμμα που έχει οργανωθεί ανά τον παγκόσμιο. Πολύ ωραία. Και βλέπουμε και τέλος μια ανακοίνωση από τη ΣΥΤΑ. Πολύ σωστά.
Συγκεκριμένα αφορά τον τέταρτο Radisson Blue διεθνή μαραθώνιο που γίνεται στη Λάρνακα. Να αναφέρουμε ότι ο Radisson Blue διεθνής μαραθώνιος Λάρνακας με ιδιαίτερη τιμή έχει ανακοινώσει τη συνεργασία του με τη ΣΥΤΑ, η οποία θα βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό του Radisson Blue ως telecom partner. Να αναφέρουμε ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας θεσμοποιείται το βραβείο ταχύτητας Powered by ΣΥΤΑ Europe's Fastest Mobile Network, το οποίο θα απονεμηθεί στους αθλητές που θα ξεχωρίσουν με τις επιδόσεις τους και στους δρομείς που θα κάνουν ρεκόρ ταχύτητα στη διαδρομή που θα τρέξουν. Μάλιστα. Άννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την ενημέρωση. Εγώ ευχαριστώ, Ξένια. Καλή συνέχεια και σε εσένα και στους τηλεθεατές μας.